Βίτσιος θα πάει μέχρι μέσα να πάρει το φαουλ. Πάρα τώρα, πού θα κάτσει. Ένα. Ένα τέτοιο παράδοξο συνέβη και στο παιχνίδι της Τσεσκικά. Έπεσε μέσα στο καλαθρικό, κόλλησε. Έτσι λοιπόν ο Σάρας αρκεστεί σε δύο ελεύθερες βολές. Όπως έδειξε το replay ο Στέφαλτον, κάνει ένα φαουλ διαρκείας. Από τη στιγμή που ξεκινάει το βάτι. Εδώ σουτ τριών πόντων και ο Μάικ Μπατίστ και με τους λεπτούς. Εδώ ο Πέκοβιτς σηκώνει τον αέρα τον Γιάση και Βίτσιους για να καρφώσει. Γιάση και Βίτσιους παίρνει τον φάουλο από τον Σάλωμο. Και μάλιστα Γιάση και Βίτσιους παίρνει τον φάουλο από τον Σάλωμο. Και μάλιστα συνεχίζοντας την προσπάθειά τους, μερικά δεν μετρούσε, σκοράρε. Στο μπάσκετ. Λάθος από τον Κατσάρη, δεν μπορούσε να σώσει την κατοχή ο Αμαρονίδης. Παραπτάει το κέντρο, δεν έπαιρνε το κυβέρνου. Αυτό το γήπεδο θα κυροκροτήσει το Γιασκεβίτσιος. Εξεστημένη κίνηση, έβαλε καλά τη εκτός χρόνου, εκτός αγορά βέβαια. Και τότε θα κυρίσει το μπάσκετ. We are autonomous robotic organisms. Κατοβίτσιος για πρώτη φορά στην σεζόν σε έστω τέτοιου είδους αγώνα της ομάδας του. Δεν έχει σηκωθεί δευτερόλεπτα από τον πάγκο. Απολαμβάνει και αυτός τους παίχτες του. Ατρίποντο από τον Γιασκεβίτσιο. אין סיכוי. זה את המבא. רוני, אולי בשידור החוזר הוא לא יעשה את זה? אין סיכוי. זה את המבא. Iška pradžiojo, štai čia metimas, kuris turi būti užskaitytas dėl to, kad sirena nuskaitė. Trečiajame kelnė ypatingai jo pabaigoje, Šarūnas Jasikevičius. Štai tokiu metimu siunčia kamuolį į krepšį per visą aikštį. Neįtikėtinas metimas. Čempionatuose svarbiausia jo komanda pradėtų žaisti užtikrintai. Štai čia dar kartą galima įstikinti, jog dar jau net ir skriejant kamuolį laikas nebuvo pasibaigęs. Ir tai buvo dešimt.